Ειδικά στη Ερμηνεσάντη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα. Όχι, τώρα που το σκέφτομαι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Να πω γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ όπως ήταν. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το διεθνές κόνσεπτ. Okay, έχει φύγει το διεθνές κόνσεπτ γενικά από τα Ερμής. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εμένα μου άρεσε το διεθνές κόνσεπτ, αλλά δεν άρεσε το Λευτέρι. Ωστόσο, ειδικά στα ad, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι η γνωστή παραδοσιακή διαφήμιση. Οι αλλαγές είναι πλέον σε άλλους τομείς. Καταρχάς, να είναι αυτό που λέμε πάντα, να είναι πρωτότυπη δουλειά, να είναι φρέσκια δουλειά. Τι κάνει η διαφήμιση? Η διαφήμιση προσπαθεί να σου πει το ίδιο βαρετό πράγμα κάθε φορά με ένα καινούριο τρόπο. Να ανακαλύψει ένα καινούριο τρόπο να σου πει κάτι το οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό θέλουμε. Να βρούμε πράγματα τα οποία μας γαργαλάνε το μυαλό. Πράγματα τα οποία μας ενθουσιάζουν όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και εμάς που είμαστε σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια και έχουν δει τα μάτια μας και αν έχουν δει. Πράγματα τα οποία θα μας ενθουσιάσουν θα είναι αυτά τα οποία θα πάρουν το βραβείο. Μια διαφημιστική εταιρεία έχει πάντα το άλοθη ότι, ξέρεις κάτι, ο πελάτης μας περιορίζει, το brief μας περιορίζει, το budget μας περιορίζει. Είμαστε εδώ, θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να αναδείξουμε τις διαφημίσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αυτά τα οποία έχουμε εμείς μέσα μας. Οι οποίες μπορεί να μην έχουν, να έχουν μηδενικό budget, ψάχνουμε μία ωραία ιδέα. Αυτή η ωραία ιδέα δεν έχει να κάνει με budget, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Και μία εταιρεία θα θέλει να δείξει αυτό το πράγμα. Θα θέλει να δείξει μια διαφήμιση την οποία έχει κάνει, να τη βγάλει μπροστά. Και να πει, κοιτάξτε τι κάναμε, okay, αλλά έχουμε και αυτό που είναι το διαμάντι μας. Έχουμε αυτό το οποίο ξεχωρίζει και θέλουμε να το βγάλουμε έξω. Και πιστεύω γι' αυτό έρχονται οι διαφημιστικές εταιρείες. Δεν είναι θέμα, ξέρεις κάτι, δεν είναι θέμα ναρκισισμού. Δεν είναι θέμα γκλαμουριάς και lifestyle και ideas. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι ότι η δουλειά μας σε έναν βαθμό είναι τέχνη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τέχνη δεν μπορεί να είναι παγερά διάφορος απέναντι στο αντικείμενο, απέναντι σε αυτό που φτιάχνει. Θέλει από μέσα του να το δει αυτό το πράγμα να ξεχωρίζει. Και δεν είναι θέμα εγωισμού, δεν το κάνεις για να το τρύψει τη μούρη του συναδέλφου. Γιατί ειδικά στη διαφήμιση, επειδή αλλάζουμε διαρκώς εταιρείες, είμαστε όλοι φίλοι, γιατί είμαστε, δουλεύουμε. Αν τώρα είμαστε αντίπαλοι, αύριο θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, δεν είναι για να το κάνεις για να τρύψει τη μούρη του άλλου, είναι γιατί το νιώθεις αυτό το πράγμα σαν παιδί σου, το έχεις φτιάξει. Θες να δεις, να γίνεται κάτι. Πέρα από το να πουλήσεις στον κόσμο, πέρα από το να γίνει επιτυχία στον κόσμο, θες να διακριθεί στον κλάδο, να διακριθεί ανάμεσα σε διαφημίσεις.